Καλησπέρα users, πριν από 4 ολόκληρα χρόνια από το 2012 ξεκινήσαμε στο gamer.gr τη στήλη Best Of, μια μοναδική στο είδος της στήλης στην οποία επιλέγαμε 5 games συντάκτες και 5 αναγνώστες για να φτιάξουμε ένα top 10 για τα αγαπημένα μας games, αγαπημένα genres, αγαπημένα games κονσολών και πολλά ακόμη. Όλα αυτά τα άρθρα έχουν ήδη δημοσιευθεί στο gamer.gr, μιλάμε για δεκάδες Best Of, τα οποία έχει γράψει ο Γρηγόρης Βούλγαρης και ο Μάνος Μαρίνος. Και έτσι, επειδή τα Best Of εξαντλούνται σιγά σιγά, είπαμε να τα κάνουμε και βίντεο. Οπότε, ξεκινάμε με το πρώτο άρθρο αυτό της 12ης Ιουνίου 2012 για τα καλύτερα όπλα σε First Person Shooters. Στη 10η θέση, το Seeker Rifle που πρωτοεμφανίστηκε στο Singularity του 2010, παιχνίδι της Raven Software και της Activision. Το Seeker Rifle αποτελεί ένα έξτρα όπλο το οποίο συναντάται μόνο σε ορισμένα σημεία του παιχνιδιού και στο οποίο δεν έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Οι σφαίρες του έχουν εμποτιστεί με το Element 99, το θαυματουργό φανταστικό στοιχείο που περιγράφει το σενάριο του Singularity, με αποτέλεσμα να εκρήγνεται κατά την πρόσκληση σκοτώνοντας ακαριά σχεδόν κάθε στόχο. Το χαρακτηριστικό όμως που το καθιστά απίστευτα διασκεδαστικό στη χρήση του είναι πως πατώντας το Alternate Fire παίρνετε τον έλεγχο του ίδιου του βλήματος. Ο χρόνος επιβραδύνει και καλείστε να οδηγήσετε τη σφαίρα στο περιβάλλον για να πετύχετε το στόχο που επιθυμείτε. Η υλοποίηση της ιδέας αυτής στο Singularity έχει γίνει με τρόπο ιδανικό και σας δίνει τη δυνατότητα να κατευθύνετε εντυπωσιακά το βλήμα μέσα από οτιδήποτε βρεθεί στο δρόμο σας κατευθείαν στο κεφάλι ή το χέρι ή το πόδι κτλ. Του αντιπάλου που θα επιλέξετε. Ως αποτέλεσμα έχουμε κατά κάποιο τρόπο το απόλυτο Sniper Rifle, το οποίο με ελάχιστο κόπο μπορεί να ανεβάσει το ποσοστό ευστοχίας σας κατακόρυφα. Το Seeker Rifle είναι ένα από τα πλέον αποτελεσματικά και διασκεδαστικά όπλα που έχουμε δει, αλλά και τόσο άδικο για τους κακόμοιρους εχθρούς. Στην ένατη θέση το Cerebral Bore του Turok 2, το οποίο εμφανίστηκε το 1998. Το Cerebral Bore κερδίζει με το σπαθί του μία θέση στη λίστα μας, καθώς αποτελεί ίσως το πιο διεστραμμένο όπλο που εμφανίστηκε ποτέ στις οθόνες μας. Ενδεχομένως είναι λίγο αδικημένο, καθώς η μεταφορά του Turok 2 Seeds of Evil στα PC δεν ήταν η ενδεδειγμένη, αλλά το παιχνίδι ήταν από τα καλύτερα του Nintendo 64. Μέσα στις αρκετές καινοτομίες που περιείχε, ο εν λόγω τίτλος συγκαταλέγεται άνετα και το παρόν, ένα πραγματικά άρρωστο αλλά και πολύ ισχυρό όπλο που εξοντώνει με άκρος εντυπωσιακό τρόπο τους αντιπάλους σας. Διαθέτει διπλό σταυρό στόχευσης, ο ένας κέρσορας στοχεύει το σημείο της οθόνης που σημαδεύεται, ενώ υπάρχει και ένας μικρότερος που κινείται πιο ελεύθερα, εντοπίζοντας τους εγκεφάλους των αντιπάλων σας. Όταν τραβήξετε τη σκανδάλη, το όπλο εξαπολύει ένα φαινομενικά κίνδυνο βλήμα, το οποίο διαθέτει μερικούς μικρούς γάτζους, ένα τρυπάνι και έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό. Το μικρό αυτό αντικείμενο, αφού πλοηγηθεί αυτόματα για λίγο στον αέρα μέχρι να εντοπίσει το στόχο του, προσγειώνεται στο κεφάλι του εχθρού όπου και γατζώνεται. Έτσι ξεκινά το μακάβριο έργο του, καθώς αρχίζει και τρυπώνει στο κρανίο που έχει σφινωθεί εξαπολύοντας ένα συντριβάνι από αίμα. Όταν ολοκληρωθεί το βάρβαρο αυτό σκάψιμο, ακολουθεί το μεγάλο φινάλε, όπου το βλήμα εκρήγνεται μαζί με τον εγκέφαλο του δύσμηρου εχθρού που βρέθηκε στο διάβα σας. Το Cerebral Bore επανεμφανίστηκε στα επόμενα παιχνίδια της σειράς και σίγουρα είναι η επιτομή της καφρίλας όσον αφορά στο οπλοστάσιο των FPS. Στην 8η θέση το πολύ γνωστό Railgun, το οποίο εμφανίστηκε στο Quake 2 το 1997. Αυτό και αν είναι ένα old school όπλο, ένας πραγματικός μετρητής ικανότητας για τον hardcore gamer. Το Railgun είναι ένα από τα πιο ισχυρά όπλα της σειράς παιχνιδιών Quake και απαιτεί πολύωρη εξάσκηση, γατή και αντανακλαστικά, μεγάλη ευστοχία και γενικώς μπόλικο skill. Είναι από εκείνα τα όπλα που αγαπάμε να μισούμε, αυτά που ο ανυποψίαστος παίκτης ψάχνει να βρει τι και από πού τον χτύπησε. Ωστόσο, δεν θα ήταν δίκαιο να το παραλυρίσουμε με τα σημερινά καμπέρικα sniper rifles, αφού τόσο η φιλοσοφία της χρήσης του όσο και όλο το gameplay της σειράς είναι αρκετά διαφορετικά και παραπέμπουν σε μια πιο αγνή εποχή. Το Railgun βάλει στερεά τεμάχια απεμπλουτισμένου ουρανίου. Κάθε πάτημα της σκανδάλης εξαπολύει μία και μόνο ρηπή, ενώ ο χρόνος μεταξύ των βολών είναι αρκετά μεγάλος και δεν αφήνει περιθώρια λάθους. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να έχετε πολύ καλό σημάδι και σωστή αντίληψη της κίνησης του αντιπάλου στο χώρο για να σας ανταμείψουν τα πανίσχυρα βλήματα του Railgun, τα οποία μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να σκοτώσουν άμεσα. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το καθιστά πολύ αποτελεσματικό από μακρινές αποστάσεις. Το Railgun μας συνοδεύει από το Quake 2 και έπειτα, ενώ χωρίς αμφιβολία έκτισε τη φήμη του στις αιματοβαμμένες αρένες του Quake 3 Arena. Ένα πανίσχυρο όπλο που στα χέρια των πιο ικανών σπέρνει το θάνατο από μακριά. Στην 7η θέση το Flak Cannon, το οποίο εμφανίστηκε στο Unreal Tournament το 1997. Το Flak Cannon είναι τόσο αποτελεσματικό που τόσο στα χέρια του noob όσο και του πιο έμπειρου παίχτη αποτελεί μια φωνική μηχανή άνευ προηγουμένου. Το όπλο είναι ένα ιδιαίτερο shotgun το οποίο βάλει ως primary fire πειρακτωμένα μεταλλικά θραύσματα που διασπείρονται σε σχετικά κοντινή απόσταση
και εναλλακτικά μπορείτε να ρίξετε σαν βόμβα το βλήμα το οποίο περιέχει τα shrapnels, προκαλώντας έτσι damage τόσο από την έκρηξη όσο και από τα θράψματα που πετάγονται σε δεύτερο χρόνο. Όπως αντιλαμβάνεστε, το Flag Cannon κυριολεκτικά σπέρνει το θάνατο από κοντινή απόσταση, ενώ ο έμπειρος παίκτης μπορεί να πετύχει μέγιστο damage στοχεύοντας σωστά και εξφενδονίζοντας τα Flag Cells στο κατάλληλο timing. Οι δύο τρόποι βολής είναι αρκετά διαφορετικοί σε φιλοσοφία, ενώ ο συνδυασμός τους είναι τόσο θανατηφόρος όσο και απίστευτα διασκεδαστικός. Το όπλο έχει εμφανιστεί με πολύ μικρές παραλλαγές σε όλα τα παιχνίδια της σειράς Unreal, εκτός από το Unreal 2, με το πέρασμά του από το Unreal Tournament 2004 να είναι μάλλον το πιο εμφατικό. Αν ερχόταν η στιγμή που ο ίδιος ο θάνατος τα επέλεγε να αντικαταστήσει το δρεπάνι του, το Flag Cannon θα ήταν αναμφίβολα η πρώτη του επιλογή. Πάμε στο Auger Rifle, το οποίο εμφανίστηκε στο Resistance το 2006. Οι δυνατότητες του έδεσαν νέα δεδομένα στη χάραξη στρατηγικής μέσα σε μια μάχη και δικαίως θεωρείται ένα από τα πιο πρωτότυπα όπλα που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Κάποτε περιμένατε τον εχθρό να βγει από το σημείο πίσω από το οποίο καλύπτεται για να αρχίσει τον πιστολίδι. Πλέον με το Auger Rifle δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να σταθεί ανάμεσα στην κάνη του όπλου σας και στους αντιπάλους σας, καθώς η κάλυψή τους μετατρέπεται σε δικό σας πλεονέκτημα. Το όπλο βάλει ρηπές ακτινοβολίας, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να διαπερνούν την ύλη των στερεών αντικειμένων. Κάθε φορά που διέρχονται μέσα από ένα σώμα, αυξάνεται η ισχύς τους. Οι σκληρές επιφάνειες δεν επηρεάζονται από την δίωδο της ρηπής, η οποία όμως διαλύει την οργανική ύλη. Επίσης, το όπλο αυτό έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τους εχθρούς που είναι κρυμμένοι πίσω από ένα αντικείμενο και δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, διαθέτοντας κάτι σαν ακτίνες χ. Όπως αντιλαμβάνεστε, το να πετύχετε το κεφάλι ενός αντιπάλου που βρίσκεται πίσω από ένα τοίχο γίνεται πλέον βούτυρο στο ψωμί σας, αφού με το Auger θα διαπεράσετε το εμπόδιο σαν να μην ήταν ποτέ εκεί. Με το Secondary Fire μπορείτε να κάνετε deploy μια μικρή ενεργειακή ασπίδα, αδιαπέραστη από όλα τα όπλα, εκτός από το ίδιο το Auger. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποκτήσετε τη δική σας προσωπική κάλυψη και να δώσετε πόνο στους επίμονους εχθρούς σας. Πάμε στο 10mm HV Penetrator του Fear, το οποίο εμφανίστηκε το 2005. Το όπλο αυτό είναι ουσιαστικά ένα nail gun, το οποίο εξμερδονίζει μεγάλους πασάλες των 10mm από ατσάλι σε φωνικές ταχύτητες. Αυτό που δεν μπορεί να περιγραφεί ακριβώς είναι η άψογη ενσωμάτωσή του στους μηχανισμούς μάχης του παιχνιδιού. Ίσως με μία φράση θα μπορούσαμε να πούμε πως το HV Penetrator είναι απλά το καλύτερο όπλο για bullet time που υπήρξε ποτέ. Σε αυτό φυσικά συμβάλλουν τα φοβερά physics που συνοδεύουν τη χρήση του. Οι πάσαλοι καρφώνονται με δύναμη στα κορμιά των αντιπάλων, τα οποία αντιδρούν ανάλογα ακολουθώντας τις αρχές της αδράνειας. Δείτε τα σώματα των εχθρών να πετάγονται στον τοίχο και στη συνέχεια να κρέμονται από το κεφάλι ή το χέρι τους, ανάλογα με το ποιο μέλος του κορμιού τους στοχεύσατε. Η ισχύς με την οποία χτυπάνε οι χαλίβδινοι πάσαλοι και η στιβαρότητα του όπλου σας, σας κάνουν να νιώθετε σαν να είστε πραγματικά μέσα στη μάχη, ξυπνάνε τα πιο κοινικά ένστικτά σας, ενώ η όλη εμπειρία σε αργή κίνηση είναι παραπάνω από απολαυστική. Το HV Penetrator επανεμφανίστηκε με μικρές αλλαγές σε όλα τα παιχνίδια της σειράς, αλλά η αίσθησή μας είναι ότι πουθενά δεν ήταν τόσο ξεχωριστό όσο στο πρώτο Fear. Πάμε στο BFG 9000 με πρώτη εμφάνιση στο Doom το 1993. Το απόλυτο όπλο του μνημειώδους Doom αποτέλεσε το πρότυπο όλων όσων μεγάλων ακολούθησαν, καθώς κάθε παιχνίδι του είδους που σέβεται τον εαυτό του διαθέτει τουλάχιστον από ένα. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του BFG 9000 δεν είναι ούτε η τεράστια ισχύ του σε σχέση με τα υπόλοιπα όπλα του παιχνιδιού, ούτε ο περιορισμένος αριθμός πυρομαχικών, ούτε το γεγονός ότι γίνεται διαθέσιμο στα τελευταία στάδια του campaign, στοιχεία που ούτως ή άλλως αντέγραψαν τα games που ακολούθησαν. Ο λόγος που ξεχωρίζει είναι ότι λίγα όπλα μας έχουν δώσει τέτοια τρομερή αίσθηση υπεροχής. Είναι αυτή που νιώθετε καθώς σβήνει η πράσινη λάμψη και αντικρίζετε τους κατακρεουργημένους αντιπάλους σας. Είναι αυτή που ανατρέπει τα δεδομένα καθώς η τεράστια δύναμη που κρατάτε σας βάζει πλέον στη θέση του κυνηγού. Φυσικά, όλα τα παραπάνω ανακεφαλαιώνονται ιδανικά στο επικό όνομα του εν λόγω όπλου, ενός από τα πιο περιγραφικά και εμπνευσμένα ονόματα που έχουμε δει. Big Fucking Gun 9000. Το πραγματικά μεγάλο αυτό όπλο βάλει μια τεράστια και σχετικά αργοκίνητη πράσινη μπάλα πλάσματος, η οποία κατά την πρόσκρουση δημιουργεί μια έκρηξη που αποδεκατίζει οτιδήποτε βρίσκεται σε μια ακτίνα μερικών μέτρων. Όποιο δύστιχο πλάσμα βρεθεί απέναντι από την κάνη του BFG 9000, απλά περνάει στην ιστορία μόλις τραβήξει τη σκανδάλη. Το BFG 9000 επέστρεψε και στις δύο συνέχειες της σειράς, με ανανεωμένο σχεδιασμό στο Doom 3, αλλά εμφανίστηκε και σε τροποποιημένη μορφή BFG 10.000 στα Quake 2 και Quake 3 Arena. Είναι το όπλο που μας έδωσε το δικαίωμα να προκαλέσουμε τις ορδές της κόλασης ψιθυρίζοντας χερέκακα. Για έλατε τώρα!
Πάμε στο Zero Point Energy Field Manipulator ή αλλιώς Gravity Gun, το οποίο εμφανίστηκε στο Half-Life 2 το 2004. Αποτελεί το διαμάντι στο πλωστάσιο του πρωταγωνιστή του Half-Life, Gordon Freeman. Το Gravity Gun διαθέτει δύο βασικά modes. Ως primary fire απελευθερώνει μια δέσμη ενέργειας, η οποία χτυπά και εκτοξεύει με τεράστια δύναμη τα αντικείμενα που στοχεύεται. Η πραγματική μαγεία όμως κρύβεται στη δευτερεύουσα λειτουργία του. Το Gravity Gun παγιδεύει με την tractor beam του διάφορα αντικείμενα τα οποία σηκώνει και φέρνει μπροστά στην κάνη του. Έτσι, χρησιμοποιώντας στη συνέχεια το primary fire, το αντικείμενο που κρατάτε μετατρέπεται σε θανατηφόρο βλήμα και εξφενδονίζεται στην κατεύθυνση που ορίζεται. Αυτός ο απλός κατά τα άλλα μηχανισμός αξιοποιήθηκε πλήρως από τα εκπληκτικά physics του Half-Life 2, χαρίζοντάς μας ένα μνημειώδες όπλο. Πλέον το ίδιο το περιβάλλον μετατρέπεται σε ένα απέραντο οπλοστάσιο όπου μπορείτε να αξιοποιήσετε κάθε φαινομενικά αθώο αντικείμενο, προκαλώντας damage ανάλογο της μάζας του. Όταν δε ένα από τα σημεία του παιχνιδιού και ύστερα τον Gravity Gun υπερφορτίζεται, οι δυνατότητες του διευρύνονται καθιστώντας το ακόμη πιο ισχυρό, αλλά και μοναδικό. Ίσως μιλάμε για το πιο ιδιαίτερο όπλο που έχει εμφανιστεί σε παιχνίδι, καθώς για πρώτη φορά το gameplay ενός τίτλου προσαρμόστηκε στις ιδιότητες του όπλου, αντί να έχουμε ένα όπλο που οι ιδιότητες του θα καθορίζονται από το gameplay. Στη δεύτερη θέση το Double Barreled Shotgun, το οποίο εμφανίστηκε στο Doom 2 το 1994. Το Super Shotgun έχει ίσως ένα λόγο παραπάνω να βρίσκεται σε αυτή τη λίστα, εκπροσωπώντας όλα τα shotguns που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς στον κόσμο των FPS, καθώς αποτελούν σίγουρα μια κατηγορία από μόνα τους. Όμως κανένα δεν έχει ξεπεράσει ποτέ την πόρωση την οποία μας μετέδωσε για πρώτη φορά το Super Shotgun του Doom 2. Παρόλο που η αρχή είχε γίνει με το απλό shotgun στο πρώτο game της σειράς, η ID Software κατάφερε να το κάνει διπλά απολαυστικό, αναβαθμίζοντάς το στο δίκανο πλέον Super Shotgun. Κανένα άλλο όπλο ποτέ δεν έδωσε αυτή την αίσθηση στιβαρότητας και ομής δύναμης. Η εκπροσώπησή του ξερνά κυριολεκτικά το θάνατο, αναδυόμενο από μια πρωτοφανή ηχητική ομοβροντία. Το Super Shotgun εκτοσεύει 20 σκάγια και είναι 3 φορές πιο αποτελεσματικό σε σχέση με το απλό shotgun, ενώ το reloading animation του έχει μείνει στην ιστορία. Σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσε το πιο χρήσιμο όπλο στο campaign του Doom 2, ενώ επανήλθε δρυμύτερο στην τρίτη συνέχεια της σειράς, χωρίς όμως να κάνει την ίδια αίσθηση όπως πριν από 20 χρόνια. Το Super Shotgun είναι ένα εργαλείο ολέθρου, το οποίο αξίζει το σεβασμό κάθε gamer. Στην πρώτη θέση, το αγαπημένο σας Portal Gun που πρωτοεμφανίστηκε στο Portal το 2007. Αν και προφανώς το Portal Gun είναι εύκολα από τα πιο ευρηματικά όπλα που υπήρξαν ποτέ στον κόσμο των games, αρχικά δεν το συμπεριέλαβαμε στη λίστα μας για δύο κυρίους λόγους. Πρώτον, η σειρά Portal δεν είναι ακριβώς ορισμός των FPS, αλλά τίνει πάρα πολύ προς το είδος των puzzles. Δεύτερον, το Aperture Science Handheld Portal Device, όπως είναι το πλήρες όνομά του, αποτελεί περισσότερο μια συσκευή παρά ένα παραδοσιακό όπλο. Ωστόσο, μετά από καιρό βρέθηκε σε ολομόντιος λύση, αφού η modern κοινότητα φρόντισε να αξιοποιήσει το Portal Gun σε συνθήκες ενός κανονικού FPS. Με άλλα λόγια, αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε το Half-Life 2 Portal Mod, το οποίο σας επιτρέπει να παίξετε τους χάρτες του πρώτου, έχοντας τη διάθεσή σας το πανέξυπνο μηχάνημα του δεύτερου. Έτσι, αφού πλέον το Portal Gun δοκιμάστηκε σε ένα καθαρό FPS και πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις, μπορεί εύκολα να διεκδικήσει την πρωτιά στα 10 κορυφαία όπλα όλων των εποχών. Το Portal Gun αρχικά εμφανίστηκε στο πρώτο Portal και είναι μια συσκευή με την οποία μπορούσατε να δημιουργήσετε περάσματα τηλεμεταφοράς μέσα από τοίχους και άλλες επιφάνειες, τα λεγόμενα Portals. Μπορούσατε να ανοίξετε δύο ειδών πύλες με ξεχωριστό χρώμα η καθεμία, έτσι ώστε να μπαίνετε από τη μία και να βγαίνετε από την άλλη και αντίστροφα. Το Aperture Science Handheld Portal Device χρησιμοποιείται όπως οποιοδήποτε άλλο όπλο, αν και έχει δύο σκανδάλες, μία για κάθε είδος Portal, ενώ διαθέτει την τεχνολογία Zero Point Energy Field Manipulator που συναντήσαμε πρώτη φορά στο Gravity Gun. Χάρη σε αυτή, μπορείτε να σηκώσετε διάφορα σχετικά μικρού βάρους αντικείμενα, αν και η ισχύς του σε αυτό το τομέα είναι αρκετά περιορισμένη. Το Portal Gun είναι το πιο εμβληματικό όπλο των τελευταίων ετών και υπεύθυνο για τους παραπάνω από διασκεδαστικούς γρίφους των συναρπαστικών παιχνιδιών της σειράς Portal. Οι μοναδικές του ιδιότητες προκάλεσαν τη φαντασία των απανταχού gamers όσο κανένα άλλο όπλο στο παρελθόν, καθώς η χρήση του απαιτεί κυρίως ευρηματικότητα παρά γρήγορα αντανακλαστικά ή σημάδι. Η αποτελεσματικότητά του σε διάφορα mods με αποκορύφωμα το Half-Life 2 Portal Mod απέδειξε πως, αν χρησιμοποιηθεί με έξυπνο τρόπο, μπορεί να γίνει το πιο χρήσιμο πολυεργαλείο που είχατε ποτέ στη διάθεσή σας. Το Portal Gun δείχνει το δρόμο για το πώς θα πρέπει να σκέφτονται οι developers τα όπλα στο μέλλον, έχοντας ανοιχτό μυαλό, χρησιμοποιώντας φαντασία και αξιοποιώντας νέες δυνατότητες. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά που εξυμνούν το μικρό θαύμα της Valve. Το συγκεκριμένο best of, όπως και όλα τα best of τα οποία θα δείτε σε βίντεο, έχουν ήδη αποφασιστεί στο gamer.gr μετά από ψηφοφορία αναγνωστών και χρηστών. Συγκεκριμένα, οι αναγνώστες επιλέγουν 5 games και τα άλλα 5 τα επιλέγετε εσείς μέσα από ψηφοφορία που έχει ήδη γίνει στο forum. Το συγκεκριμένο άρθρο έχει δημοσιευτεί πριν από 4 χρόνια, θυμίζουμε. Όλα τα άρθρα της στήλης Best Of θα ανέβουν σταδιακά σε βίντεο στο κανάλι του Gamer.gr στο YouTube. Έχουν μείνει ελάχιστες θεματολογίες για να εξαντλήσουμε. Μπορείτε να μπείτε από τώρα στο Gamer.gr για να διαβάσετε όλα τα άρθρα της στήλης Best Of,
να δείτε τα αποτελέσματα του Top 10 που έχουμε βγάλει σε κάθε κατηγορία και από εκεί και πέρα στις κατηγορίες που έχουν απομείνει μπορείτε να μπείτε στο forum του gamer.gr και να ψηφίσετε αυτό που πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο game ή το καλύτερο αντικείμενο ή χαρακτήρας και ούτω καθεξής για την ανάλογη κατηγορία παιχνιδιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μένετε μέχρι το τέλος του βίντεο, κάντε like, share, subscribe και αφήστε σχόλιο με το αγαπημένο σας όπλο στα first person shooters όλων των εποχών φυσικά. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά! Στο αριστερό μέρος δεν συναντάμε μακροκείς, πάνω αριστερά δεσπόζει το λογότυπο της Logitech, ενώ πάνω δεξιά θα συναντήσετε τις φωτεινές ενδείξεις για NAM Lock, Caps Lock και Scroll Lock, στη συνέχεια το πλήκτρο Windows Disable και ακολούθως πλήκτρα ενεργοποίησης φωτισμού, Volume Mute, ροδέλα για αυξομοίωση του volume και τα πλήκτρα Play, Stop, Back και Forward. Δύο Twitch παρουσιαστές που κάνουν streaming σε αγγλική γλώσσα και κοροϊδεύουν τον κόσμο, πιθανόν και ένας αρχισυντάκτης ενός gaming site το οποίο κρύβεται την προσωπή από πίσω.